coach. Εμείς απ' έξω τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Η δική σας τακτική ανάλυση μετά από 90 λεπτά και το αποτέλεσμα 2-2 ποια είναι? Είναι normal, todo el mundo opina y todos somos entrenadores. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς είναι κάτι φυσιολογικό. Όλοι όσοι βρισκόμαστε απ' έξω έχουμε τη γνώμη. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Το ξέραμε ότι θα ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Los últimos partidos el rival ha mejorado. Είδαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια ο αντίπαλος έχει βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα και κυρίως την αμυντική του οργάνωση. Και tuvimos dificultad en la parte de ataque. Εμείς αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα στο επιθετικό μας κομμάτι. Και cometimos κάποιο error, algunos errores que lo pagamos caro otra vez. Και από την άλλη, δυστυχώς, για άλλη μια φορά διαπράξαμε κάποια λάθη τα οποία τα πληρώσαμε ακριβά. El rival defiende bien y espera el error. Και ουσιαστικά αυτό ήθελε και ο αντίπαλος, αυτό περίμενε. Ήθελε να αμυνθεί σκληρά, να αμυνθεί καλά στο δικό του μισό και από εκεί πέρα να εκμεταλλευτεί κάποια δικά μας λάθη. Pero estoy contento con el equipo porque es difícil estar con el gol en contra. Ωστόσο, εγώ είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές και την προσπάθεια που επέδειξαν, γιατί δεν είναι εύκολο να βρίσκεις πίσω στο σκορ. Uno se cansa físicamente και psicológicamente. Μιας και είναι πάρα πολύ μεγάλη κόπωση και σωματική για να γυρίσεις το αποτέλεσμα, αλλά και ψυχολογική. Pero siguieron trabajando y lograron empatar. Γι' αυτό και τουλάχιστον με την προσπάθεια καταφέραμε και πετύχαμε τουλάχιστον την ισοπαλία. Θεωρείτε ότι επηρέασε ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές το γεγονός ότι η ομάδα βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ? Sí, quizá más el segundo tiempo, el gol que nos hacen el segundo nos afectó un poco más. Ναι, ίσως θα το έλεγα αυτό κυρίως για το δεύτερο γκολ, το οποίο ο αντίπαλος πέτυχε, το οποίο φάνηκε ότι μας επηρέασε λίγο περισσότερο. Pero el equipo con otras armas buscó con pelota quieta, con segunda jugada, buscó el empate. Ωστόσο, η ομάδα, παρόλο που επιθετικά δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν σε άλλα παιχνίδια, κατάφερε βρίσκοντας άλλους τρόπους επίθεσης, όπως είναι οι στατικές φάσεις, όπως είναι κάποιες δεύτερες μπάλες, να γίνει απειλητική στην εστία του αντιπάλου και να πετύχει την ισοφάριση. Τι αλλάζει εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης και τι προλαβαίνει να δουλέψει η ομάδα για αυτό το ντέρμπι? No, todos los partidos son diferentes. Todos los partidos, todos los rivales son distintos. Όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά, μιας και αντιμετωπίζεις διαφορετικές ομάδες με διαφορετικές φιλοσοφίες και διαφορετική νοοτροπία. Ahora vamos a ver cómo están los jugadores. Για μας τώρα το πιο σημαντικό είναι να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Vamos a ver cómo se encuentra Crespo también. Να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή αποκατάσταση, πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει με τον Crespo. Y después tendremos un día para trabajar, porque mañana hay que descansar, hay que trabajar con los que no han jugado también. Και από εκεί και πέρα, αύριο θα έχουμε αποκατάσταση για τους παίχτες οι οποίοι έπαιξαν, αυτοί που δεν έπαιξαν θα κάνουν μια σχετικά δυνατή προπόνηση και μεθαύριο είναι που ουσιαστικά θα έχουμε μια μέρα για να δουλέψουμε ενώπιον του αγώνα.